την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την ιστορία και την αναβίωση των εθήμων μέσω της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης που διοργάνωσε το Λύκειο Ελληνίδων Χανίων, είχαν όσοι παρευρέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στην αίθουσα του Λυκείου. Η νέα γενιά πολιτών δεν θα πρέπει να ξεχνάει το παρελθόν της, διότι χωρίς παρελθόν δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μέλλον. Και νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τα παιδιά έμαθαν για την τέχνη του αργαλιού και τι είναι το υφαντό, ενώ διασκέδασαν με πολλά παραμύθια, μουσική, τραγούδια, καθώς επίσης και με διάφορες δράσεις όπως χειροτεχνίες. Προσπαθήσαμε να το φτιάξουμε όσο γίνεται πιο εύκολο και κατανοητό για τα παιδιά να προσπαθήσουν να συμμετέχουμε. Βάλαμε τραγούδι, προσπαθούσαμε να το κάνουμε όλο πιο βιωματικό. Στα πλαίσια αυτών των χαρούμενων ημερών που έρχονται. Η ιδέα για τη θεματολογία της εκδήλωσης προήλθε από την έκθεση ζωγραφικής της Φλωρεντίνης Καλούτσι, που φιλοξενείται αυτό το διάστημα στην Πινακοθήκη Χανίων. Η σύνδεσή μας είναι ο αργαλιός. Η σύνδεσή μας είναι τα υφαντά, που ήταν η αγάπη της Φλωρεντίνης και η μεγάλη της προσφορά προς τον τόπο. Οι διοργανωτές φρόντισαν να περάσουν σημαντικά μηνύματα στα νέα παιδιά. Πέρα από την τέχνη του αργαλιού που έχει χαθεί σχεδόν και είναι κρίμα να χαθεί μια τόσο όμορφη τέχνη και το μήνυμα του αγώνα της ζωής φαίνεται προς το τέλος του παραμυθιού ότι κι αν στη ζωή έρθουν όλα ανάποδα, δεν αφήνεις τον αγώνα, συνεχίζεις. Και είναι πολύ όμορφο αυτό, γιατί μετά έρχεται καλό στη ζωή σου.